8 στα 10 νοικοκυριά της χώρας έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, με το ποσοστό φέτος να φτάνει το 80,4% και σε σύγκριση με το 2010 καταγράφεται αύξηση 73,3%. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 5.111 ιδιωτικά νοικοκυριά και εισάριθμα μέλη αυτών σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός τουλάχιστον μέλους ηλικίας 16 έως 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, χρήση του διαδικτύου σε τακτική βάση, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 98% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α τρίμηνο του 2020. Περισσότερες από 2 φορές τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 88,7% των τακτικών χρηστών. Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η βασικότερη δραστηριότητα για τους 9 στους 10, 88,9%. 9 στους 10, 88,9% χρησιμοποιούν έξυπνο, smart, κινητό τηλέφωνο και προσωπική χρήση. Καταγράφεται αύξηση 9,8% στους κατόχους έξυπνου κινητού τηλεφώνου σε σύγκριση με το α τρίμηνο του 2018, 81%. Για 7 στους 10, 71,4% από αυτούς που χρησιμοποιούν έξυπνο κινητό τηλέφωνο, το τηλέφωνο τους διαθέτει λογισμικό ασφαλείας, antivirus, anti-spam, firewall, ενώ 2 στους 10, 17,4% δεν γνωρίζουν εάν το κινητό τους διαθέτει λογισμικό ασφαλείας. Τέλος, από όσους έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο το α τρίμηνο του 2020, ποσοστό 37,6%, αναφέρει ότι έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο από την τηλεόραση και ποσοστό 10% ότι έχει συνδεθεί από την κονσόλα παιχνιδιών. Το 9,1% έχει χρησιμοποιήσει για προσωπική χρήση έξυπνο ρολόι, smartwatch, βραχιόλι άσκησης υγείας, ακουστικά, ρούχα, υποδήματα ή άλλα αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Και το 1,7% έχει χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο με ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.